Καλώς ήλθες σε μια όμορφη άσκηση με τα πολλαπλάσια και το εκουπού, έτσι. Για να την απολαύσουμε, γιατί η σκέψη θέλει τον τρόπο της. Λοιπόν, η βόλη που έχει στη διάθεσή της η Μαρία, από τη Λαμία που λέγαμε προηγούμενα, έχουν χρώμα μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. Ωραία. Η μπλε είναι το 1 τρίτο των βόλων, έτσι. Το 1 τέταρτο αυτούς είναι κόκκινη, σωστά. Και 6 είναι πράσινη. Μας τα λέει ωραία εδώ πέρα, έτσι. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κίτρινων βόλων που θα μπορούσε να έχει η Μαρία? Εγώ πάντα συνηθίζω να γράφω από κάτω και να λέω τι έχω. Έχω μπλε, έτσι. Τι έχω? Έχω κόκκινο, έτσι. Έχω πράσινο, ωραία. Και έχω και κίτρινο. Ωραία. Λοιπόν, η μεν μπλε λέει είναι τι? Το 1 τρίτο των βόλων αντιστοιχούν στο 1 τρίτο του όλου. Η δε κόκκινη, βάλουν πολύ έτσι, και πράσινη και κίτρινη, αντιστοιχούν στο 1 τέταρτο των βόλων. Πολύ ωραία. Και λέει, από αυτούς λέει, είναι κόκκινη, από αυτούς είναι κόκκινη και 6 πράσινη. Και 6 πράσινη. Άρα η πράσινη είναι 6 εδώ πέρα. Δεν μου λέει κλάσμα. Και με ρωτάει, προσέξτε τώρα το ερώτημα, έτσι. Γιατί σας το βάζω έτσι και σας κομπιάζω? Θέλω να σταθείτε και να καταλάβετε το ερώτημα. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κίτρινων βόλων που θα μπορούσε να έχει η Μαρία? Δηλαδή με λίγα λόγια εδώ πέρα, εγώ τι ψάχνω? Ψάχνω ένα νουμεράκι εδώ πέρα που αν θέλετε να συνεργάζετε με τα άλλα και να μου βγάζει ακέραιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορώ να έχω μισούς βόλους. Σωστά. Αυτό είναι το ερώτημα εδώ πέρα. Εδώ μου λέει η πράσινη είναι 6. Ωραία. Για να τα σμίξω, για να συναντήσω, αν θέλετε, τα κλάσματα στο κοινό παρομαστή, στην ωραία μοιρασιά, έτσι. Δηλαδή, 3 και 4 το πάω στο 12. Το 1 τρίτο στην ουσία το αντιστοιχίσω και το κάνω 4 δωδέκατα, έτσι. Και το 1 τέταρτο το κάνω πόσο? 3 δωδέκατα. Ωραία. Θα έχω και το 6 βόλους και θα έχω εδώ πέρα και κάποιους άλλους βόλους που δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα, πώς θα βγάλω άκρη? Κοίταξε. Αφού αυτή είναι 4 και 3, να τους αφρίσω εδώ και να δω ότι έχω στην ουσία τα 7 δωδέκατα, που είναι η μπλε και η κόκκινη. Και το υπόλοιπο, αν θέλετε, θα είναι η πράσινη και η κίτρινη. Δηλαδή, πόσο είναι το υπόλοιπο? 5 δωδέκατα. Οπότε εδώ πέρα, παιδιά, πρέπει να έχω ένα νούμερο, αν θέλετε 6 και 3, 6 και 5, 6 και 4, αλλά τι? Πρέπει το 5 δωδέκατα, αν θέλετε εδώ πέρα, να είναι ένα νούμερο, μια τιμή εδώ πέρα, η οποία προφανώς θα διαιρείται δια 5. Γιατί πώς θα βρω το 1 δωδέκατο? Εδώ δεν κάνω γραμμάρια, εδώ δεν κάνω χιλιοστά, δεν κάνω εκατοστά. Σωστά, δεν κόβω. Οπότε, έρχομαι να δω τώρα ποιο νούμερο θα πάει εδώ πέρα. Αφού έχω το 6, στο 6 τι μπορώ να προσθέσω και να δείτε με το 5? Προφανώς μπορώ να προσθέσω το 4. Γιατί τότε και τα δύο μαζί φτάνουν στο 10. Ε? Για να το βάλουμε το μαγικό αριθμό 10, το λέμε εκεί και στα γινόμενα, έτσι, το 10. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί μας λέει, παιδιά, πάνω ο μικρότερος αριθμός, έτσι. Γιατί θα μπορούσαμε αντί για το 6 και το 4 να πάρουμε στην ουσία, για να δείτε με το 5, να πάρουμε το 9 και 6. Σωστά. Να πάει πάνω στο 15 και να διαιρείται. Όμως απαντήσαμε και βλέπουμε ότι το νούμερο που χρειάζεται είναι το 4. Φυσικά εσύ που σκέφτεσαι και προετοιμάζεσαι έτσι μαθητή ή γονέοι, δάσκαλοι που είστε στην ίδια ομάδα, μπορεί να κάνεις και επιλογή των αριθμών και να πεις, κοίταξε, αν οι αριθμοί είναι τόσοι, 2, 3, 4, 5, πού μου πάει, πού μου βγαίνει? Φυσικά πρέπει να κάνεις αρκετές δοκιμές για να φτάσεις στο γάμα, που είναι το σωστό. Ωστόσο όμως, καλλιεργούμε τη σκέψη και την αντίστροφη, γιατί οι εξετάσεις σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τις απαντήσεις μας οδηγούν τι? Στο να σκεφτούμε έξυπνα και γρήγορα. Εγώ φυσικά να ευχαριστήσω, να σας πω ότι εδώ με το βιβλίο μας έχουμε κάνει το ξεκίνημα της υποδομής για να ακολουθήσουν μετά τι?
οι προσομοιώσεις και το course, δηλαδή με το υλικό που χρειάζεστε για να γίνει σωστά η διδασκαλία και η προετοιμασία. Και φυσικά πάνω απ' όλα είμαστε δίπλα σας, γιατί δημιουργούμε τις προϋποθέσεις επιτυχίας για το team, γονείς, μαθητές και δάσκαλοι, γιατί τα πρότυπα χρειάζονται μαθητές με αριστεία. Καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία. Ευχαριστώ.